Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εναντίον του Υπουργού, έχουν καταθέσει μήνυση εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη και παντός άλλου υπευθύνου, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος φυσικά της Τίνου, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Καλημέρα σας, κύριε Κροντιρά. Πώς είστε? Καλημέρα από την Τίνο. Πάντως από τη μήνυση και μόνο δεν φαίνεστε ότι είστε καλά. Όχι βέβαια. Έτσι. Ποιος μπορεί να είναι καλά με όσα συμβαίνουν γύρω μας? Δεν μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, τώρα πώς το αποφασίσατε αυτό? Πρώτη φορά γίνεται να μηνύεται ο Υπουργός από μια δημοτική αρχή. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε ότι δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, μας κάνουμε μια μήνυση στον Υπουργό. Mm-hmm. Το θέμα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Τίνος έχει ένα κέντρο υγείας, πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας, ένα κέντρο υγείας και τρία περιφερειακά ιατρία. Τα περιφερειακά ιατρία εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο είναι χωρίς γιατρό, δηλαδή δεν λειτουργούν. Και όλοι είχαν αποθέσει όλες μας τις ελπίδες μας αφορά στον τομέα υγείας, στο κέντρο υγείας. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως μέρα με τη μέρα, και αυτό αποδυναμώνεται, δημιουργείται προβλήματα. Ήδη τώρα από τον εδώ και αρκετούς μήνες εφημερεύουν μόνο δύο γιατροί γενικής ιατρικής, με αποτέλεσμα να εφημερεύει μέρα παραμέρα ο γιατρός. Δηλαδή φανταστείτε ένα γιατρό να εφημερεύει, την άλλη μέρα να είναι στο ιατρείο του, να φεύγει το απόγευμα και την άλλη μέρα ξανά πρέπει να είναι ξανά στο ιατρείο του. Δεν είναι και βιονικός, δεν είναι ρομπότ. Ο γιατρός δεν είναι ρομπότ. Φανταστείτε σε ένα κέντρο υγείας, χωρίς, δεν είναι νοσοκομείο, να υπάρχει στήριξη, όλα τα περιστατικά να περνάνε από αυτόν. Ναι. Και το, αν θέλετε όμως, η κατάσταση συνέχισε να επιδεινώνεται. Mm-hmm. Ήδη από τους αγροτικούς γιατρούς που συνεισφέρανε σημαντικά ως όλα τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά υγείας στελεχώνονται μόνο από αγροτικούς γιατρούς, από τους έξι που έπρεπε να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Τίνο, υπηρετεί ένας, από αρχές Δεκεμβρίου μένει ένας. Αυτό σημαίνει τρομερά προβλήματα στη λειτουργία και του κέντρου υγείας πραγματικά. Ήδη το κέντρο υγείας ανακοίνωσε ότι από τις 6 Δεκεμβρίου και μετά δεν θα μπορούν να γράψουν φάρμακα συνταγογράφηση στο κέντρο υγείας. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή για κάποιους ασθενείς, αν θέλει να γράψει τα φάρμακά του, όχι να τον παρακολουθήσει ένας γιατρός αν είναι καρδιολογικό. Το πιο απλό φάρμακα. Πού θα πάει δηλαδή ο άνθρωπος αυτός? Θα πρέπει να πάει σε ιδιώτη γιατρό με ό,τι σημαίνει να πληρώσει τη συμμετοχή του, ναι. Ή θα πρέπει, αν θέλει δωρεάν να τα γράψει, να πάει γειτονικά στη Σύρο. Πολύ ωραία. Δηλαδή για να πας για ένα φάρμακο πίεσης, ας πούμε, θα πρέπει να πας στη Σύρο για να σου γράψουν το φάρμακο. Και δεν μπορούν να σου γράψουν και ποσότητες πια, όπως γράφανε 2, 3 ή 4 κουτιά. Θα σου πούνε για ένα κουτί. Άρα μας λέτε, κύριε Δήμαρχε, ότι ούτε παιδίατρος υπάρχει, έτσι? Παιδίατρος υπάρχει στο νησί. Παιδίατρος υπάρχει. Στο κέντρο υγείας. Στο κέντρο υγείας. Και όχι ο παιδικός υπάρχει. Το πρόβλημά μας είναι με τις εφημερίες, γιατί στο κέντρο υγείας δεν μπορεί να εφημερεύει άλλος γιατρός εκτός από γενικής ιατρικής υποχολόγου. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή τι ειδικότητες έχετε? Εμείς αυτή τη στιγμή ειδικότητες έχουμε δύο παθολόγους. Ναι. Μία παθολόγος η οποία δεν εφημερεύει με βάση απόφασης πρωτοβάθμιας Επιτροπής Υγείας, δηλαδή είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί δεν εφημερεύει, να μας το εξηγήσετε αυτό? Λέτε δεν εφημερεύει, γιατί είχε κάποια προβλήματα υγείας, πήγε στην πρωτοβάθμια Επιτροπή Υγείας και βγήκε απόφαση ότι δεν μπορεί να εφημερεύει για λόγους υγείας. Είναι αυτό που αναφέρεται στη μηνυτήρια αναφορά, ότι ένας παθολόγος είναι λόγω ηλικίας, είναι σαν να μην υπάρχει. Αυτό, ναι. Ακριβώς. Και το χειρότερο, αν θα πείτε τώρα, αν θα πάτε και πείτε στο Υπουργείο ποια είναι η στελέχωση του κέντρου υγείας της Τίνου, θα πούνε ότι είναι άριστη. Γιατί παρουσιάζονται 4 γιατροί γενικής ιατρικής, ναι, των οποίων η μία είχε απεσπαστεί πριν από 3-4 χρόνια από την Τίνο, είχε πάει στη Σαλάμινα, τέλωσε από σπασί του, δεν επέστρεψε στην Τίνο, έφυγε από το ΕΣΥ, επειδή όμως έχει ένα πειθαρχικό, συνεχίζει να κρατάει, εδώ πήγε εδώ και 2 χρόνια από το ΕΣΥ, κρατήσε το αυτό, ναι, συνεχίζει να φαίνεται ότι υπηρετεί στο κέντρο υγείας της Τίνο. Αυτά δεν τα ξέρει ο Υπουργός? Ίση είναι αυτό. Άμα δεν τα ξέρει ο Υπουργός, ποιος δεν τα ξέρει. Και να σας πω και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι παραιτήθηκε για το θέμα των προβλημάτων υγείας, την υποστελέχωση των γιατρών, από η διευθύντρια και υποδιευθύντρια του Κέντρου Υγείας της Τίνου. Δηλαδή είναι υποπαραίτηση κι αυτές. Δεν υπάρχουν δηλαδή θέσεις, δεν είναι καλυμμένες. Η διευθύντρια και η υποδιευθύντρια δεν υπάρχει τώρα. Όχι μόνο υποπαραίτηση, αλλά στο έγγραφο
που στείλανε προς εμένα προσωπικά γνωστοποιώντας την παρέτησή τους, ναι, αναφέρουν ότι σοβαρούς κινδύνους στη διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού. Αυτή είναι μεγάλη, είναι καταγγελία πολύ σοβαρή. Ακριβώς. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή έγγραφο με τη σφραγίδα της ελληνικής δημοκρατίας και την ομαρχία του νοσοκομείου Σύρου, το οποίο υπάγεται το κέντρο υγείας της Τίνου, το οποίο υπογράφεται από τη διευθύντρια και από τον μέχρι σήμερα υποδιευθύντρια του κέντρου υγείας, που μιλάει για σοβαρούς κινδύνους στη διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού. Μιλάμε για 10.000 μόνιμους κατοίκους, κύριε Δήμαρχε. 10.000 μόνιμους και το κυριότερο. Καταρχήν ότι έχουμε κάνει αιτήματα, παρααιτήματα, χωρίς έγγραφα, δελτία τύπου, διαμαρτυρίες, χωρίς μια απάντηση. Mm-hmm. Πριν από 20-30 με 20 μέρες συναντηθήκαμε με τον Υπουργό. Ότι οκ, okay, θα ρυθμιστούν όλα. Έχω συναντηθεί δύο φορές με τον διοικητή της ΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων που ανήκουμε. Με τον υποδιοικητή. Έχω πάει στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής των Κοινωνικών Υποθέσεων και είχε αναφερθεί το ζήτημα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και μιλάμε για ένα νησί. Δεν μιλάμε τώρα για τα μικρά νησιά 400-500 ατόμων που λέγαμε ότι έχει προβλήματα υγείας. Μιλάμε για την Τίνα, ένα νησί με 10.000 μόνιμο πληθυσμό και με 1 εκατομμύριο ξαναχωρήσεις το χρόνο. 1 εκατομμύριο περαστικούς που περνάνε. Περαστικοί πάνε έστω και για την Παναγιά. Έχει πολύ τουρισμό. Και για την Παναγιά, για το προσκύνημα, 1 εκατομμύριο περνάνε. Και με ιδιαίτερο. Με ιδιαίτερο πληθυσμό που έρχεται στην Τίνο λόγω της Παναγίας και ηλικιωμένη. Ναι. Και φανταστείτε ότι τα θέματα, ειδικά στα θέματα υγείας, έπρεπε να είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση. Όχι Τίνος, όλα τα νησιά. Και δεν έχετε και αεροδρόμιο, κύριε Δήμαρχε, εσείς. Δεν έχουμε και αεροδρόμιο και σας μιλάει ένας δήμαρχος που πέρυσι έκανε κάτι έτσι πρωτόγνωρος όσον αφορά στον ελλαδικό χώρο. Δημιούργησε δημοτικό ΕΚΑΒ. Δημοτικό ΕΚΑΒ όμως αεροδιακομιδών. Δηλαδή έχει ασφαλιστεί όλος ο πληθυσμός στην Τίνο, επειδή αντιμετωπίζαμε πέρυσι και αυτό το φαινόμενο και για να νιώθουμε πιο ασφαλείς στον τόπο μας, ναι, μια ασφαλής από όλο το μόνο πληθυσμό της Τίνου για αεροδιακομιδή. Δηλαδή τώρα από τη στιγμή που το ΕΚΑΒ δηλώσει αδυναμία, που συνήθως δηλώνει αδυναμία το να παραλάβει ένα περιστατικό από την Τίνο, ενεργοποιείται η ιδιωτική ασφάλεια, το ιδιωτικό ΕΚΑΒ του Δήμου Τίνου και όλος και μεταφέρονται άμεσα ο πληθυσμός με ελικόπτερο. Και φυσικά το ελικόπτερο το πληρώνετε εσείς από την τσέπη σας, έτσι, η Δημοτική Αρχή. Σαν Δήμος, η Δημοτική Αρχή. Επιβαρύνονται φυσικά και οι πολίτες, έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, εάν όλη η διαδικασία είναι αυτό, να φτάσουμε σε ένα σημείο, να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ότι να αποδυναμώσουμε πλέον τα κέντρα υγείας και το ΙΣΥ στα νησιά και να πούμε ότι πρέπει να έρθουν να το πάρουν οι ιδιώτες, ναι, είναι πιο έντιμο, πιστεύω, να το συζητήσουμε, να μας πούνε αυτή είναι η πολιτική μας. Τελειώσαμε. Κανονίστε το τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Α, δηλαδή, κοιτάξτε, θα πάμε στην ιδιωτική υγεία, μην πιστεύετε και μην ελπίζετε στη δημόσια υγεία, να τελειώνουμε. Εκεί έχει φτάσει η χώρα μας, εκεί πρέπει να πάμε, μας το επιβάλλουμε, δεν ξέρω το τι γίνεται. Ναι, ναι. Έτσι πρέπει να γίνει, αλλά είναι ανέντιμο να κινδυνεύουν ζωές για να φτάσουμε εκεί. Αν και αυτός είναι ο σκοπός του, ας το συζητήσουμε, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Άρα κύριε Δήμαρχε, για να τα μάθουμε, ρωτήσω κάτι άλλο θέλω. Η τελευταία μας προσπάθεια ήταν να πάμε στον εισαγγελέα, να του θέσουμε την κατάσταση ακριβώς πώς είναι, ας το διερευνήσει, τουλάχιστον να είμαστε ηθικά, που δεν έχουμε καμία ευθύνη από τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στο νησί. Δεν μου λέτε σε αυτή σας την καταγγελία που κάνατε, στη μήνυση που κάνατε, έχει ενημερωθεί το Υπουργείο, έχετε πάρει καμιά απάντηση, σας πήραν ένα τηλέφωνο να σας πούνε τι είναι αυτό ρε παιδιά που κάνατε, γιατί το κάνατε, γιατί έτσι, τίποτα, σιγή χθιός. Επίσημα τίποτα, μια δήλωση είδα του Υπουργού χθες όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για την συγκεκριμένη μήνυση από το Δήμο της Τίνου. Το απάντησε ότι κατανοώ το πρόβλημα και κάνω ότι είναι δυνατόν και ανέφερε πάλι το θέμα ότι επανέφερε την υποχρεωτικότητα των αγροτικών γιατρών και επανέφερε, ναι, και το επικουρικό. Αλλά εγώ, κοιτάξτε να δείτε, εμείς σε 10 μέρες είναι 6 Δεκεμβρίου. Δηλαδή τι θα γίνει, εμείς όλοι άμεσα λύση. Μιλάτε που θα μείνει με έναν αγροτικό γιατρό από τις 6 Δεκεμβρίου. Πόσους αγροτικούς γιατρούς προβλέπει 6 το νησί. Έχετε 2, θα μείνει 1. Τι ζητάτε συγκεκριμένα τώρα, να πάμε με νούμερα. Ζητάτε λοιπόν. Κοιτάξτε, εμείς ζητάμε το ελάχιστο. Το ελάχιστο για μας είναι τουλάχιστον να έρθουν 3 αγροτικοί γιατροί. 3. Ναι. 3 αγροτικοί γιατροί αυτή τη στιγμή στο νησί και να έρθει άλλος ένας γιατρός διοικητής ιατρικής. Παθολόγος λοιπόν.
Ναι. Για να μπορούν να κάνουν τις βάρδιες των εφημεριών. Και να στελεχωθεί και το ακτινολογικό. Έχουμε ένα ακτινολογικό που ναι. είναι κλειστό, το ναι. κρατάμε χρόνια ολόκληρο. Χειριστής του ακτινολογικού δεν υπάρχει. Δεν έχετε ούτε καν τεχνολόγο. Ούτε τεχνολόγο έχετε. Είχαμε τις συμβάσεις ναι. Από ένα ιδιοσύλλογο στήριξη του Κέντρου Υγείας ναι. και από το Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας χρηματοδοτούσαμε από προσφορές του ίδιου του νησιού προκειμένου ναι. να έχουμε. Τώρα υπάρχει μεν χειριστής, αλλά είναι με δεκαήμερες υποχρεωτικές αποσπάσεις ναι. για το καλοκαίρι από νοσοκομεία των Αθηνών. Αυτά. Πιστεύω ότι τώρα στο επόμενο δεκαήμερο θα μείνουμε και για τα φεύγεις. Και αυτό περιστασιακά για το καλοκαίρι και μετά το χειμώνα μένετε ελαίο Θεού που λένε. Μεγαλόχαρη. Καλά που έχετε και τη Μεγαλόχαρη. Φανταστείτε να μην την είχατε κιόλας. Πάλι καλά. Άρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κροντιρά, συνοψίζουμε. Έχετε δύο παθολόγους, εκ των οποίων η μία λόγω ειδικών προβλημάτων υγείας είναι σχεδόν σαν να μην υπάρχει, δεν μπορεί να κάνει εφημερίες. Τρεις έχουμε, εκ των οποίων οι δύο εφημερεύουν. Ωραία. Εδώ λοιπόν, σε αυτούς τους τρεις, τι ζητάτε ακόμα. Ζητάτε αντικατάσταση της μίας ή ζητάτε να προσθεθούν άλλοι. Εγώ την αντικατάσταση, εγώ θέλω, δεν έχω κάτι με την... Όχι, θέλετε όμως άλλον έναν γενικής ιατρικής. Είναι προσωπικό το θέμα. Εγώ θέλω ωραία. Να υπάρχουν τρεις γιατροί γενικής ιατρικής. Γενικής τώρα, ιατρικής. Τρεις ή δύο, πέντε. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, σε αγροτικούς γιατρούς, θα μείνετε με έναν από τις 6 Δεκεμβρίου και ζητάτε τουλάχιστον άλλους δύο για να έχετε τρεις. Για να πάνε και στην περιφέρεια. Για να πάνε και στα περιφερειακά ιατρία. Μπράβο, για να πάνε και στην περιφέρεια. Τουλάχιστον όχι με γιατρό, κοιτάξτε το δείτε. Γι' αυτό λέμε δεν θέλουμε πολυτέλειο. Το ελάχιστο, τουλάχιστον χειριστής του ακτινολογικού. Αυτό λέω, ούτε καν τεχνολόγο δεν έχετε. Ούτε καν τεχνολόγο. Αυτό είναι, τουλάχιστον μετά, εντάξει. Τις ακτινογραφίες μπορεί να τις διαβάσει και κάποιος άλλος, ξέρω εγώ. Ένας άλλος γιατρός, ναι. Θα τις δει κάποιος να τις διαβάσει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είναι το κατά. Δηλαδή, πέφτεις κάτω ότι αν είναι μέχρι τις 3 η ώρα, ναι. είναι και προλαβαίνεις το καράκι που θέλει να πας στη Σύρο. Τι σημαίνει αυτό, θα πας στη Σύρο, εισιτήριο, διανυκτέρευση, φαγητό και θα γυρίσεις την άλλη μέρα. Θα χάσεις και τη δουλειά σου και γυρίσεις την άλλη μέρα στη μία αυτή. Και πώς θα μείνεις και τι χρήματα να έχεις να μείνεις στο ξενοδοχείο, πού να μείνεις στο παγκάκι, δηλαδή υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και μετά μιλάμε ότι βάσει τώρα στηριζόμαστε να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο που βρισκόμαστε σαν χώρα και λέμε ότι πρέπει να στηρίξει αυτή την οικονομία μας στα νησιά, να γίνουν επενδύσεις, ότι να βαθύνει μας είναι ο τουρισμός με αυτή την υποδομή στο θέμα υγείας. Και μιλάμε, κύριε Δήμαρχε, την ίδια ώρα που έχουν απορροφηθεί 7.500 Έλληνες γιατροί στη Γερμανία, από το γερμανικό σύστημα υγείας. 7.500 γιατροί έχουν φύγει, σπουδασμένοι από εμάς και έχουν πάει εκεί. Και από την άλλη, εδώ μοιραία τα νησιά μας καταφεύγουν στην αεροδιοκομιδή, η οποία κοστίζει από 10 μέχρι 20.000 ευρώ την ώρα, έτσι δεν είναι. Τα λέμε σωστά. Ακριβώς. Ένα ελικόπτερο για να έρθει στην Πίνο, και άλλο ένα ζήτημα. Στοιχίζει περίπου 12.000 ευρώ. Αυτό. Επειδή με τα 12.000 ευρώ κάνουμε 6 αεροδιακομιδές με το δημοτικό εκάστορικό. Ναι. Λοιπόν, είναι από τα θέματα που σημειώνουμε και εμείς. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, γιατί έχουν πολύ κόσμο στην Τίνο. Γιατί έρχονται και οι επισκέπτες, οι οποίοι ακριβώς επειδή είναι το θέμα της Παναγίας εκεί, δεν πάνε και όλοι υγιείς, πάνε και άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας. Και αν τους συμβεί κάτι απρόπτο, δεν θα μπορούν να τους καλύψουν. Και δεν υπάρχει αρρώστια. Και θα βρουν τον πελάτη τους οι άνθρωποι. Και μετά θα φωνάζουμε εμείς οι ίδιοι από εδώ, ότι τι είναι αυτό που κάνατε, γιατί αργήσατε, γιατί δεν το κάνατε, γιατί δεν το είπατε πιο μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, περιμένετε τώρα εσείς μία απάντηση από τον. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το success story. Φοβερό success story. Δεν μου λέτε τώρα περιμένετε την απάντηση από το Υπουργείο. Έχει και του αρέσει του Υπουργού, ειδικά το τηλεδικαστήριο. Ναι. Κοιτάξτε, σας είπα ότι νομίζω ότι ο Υπουργός θα πρέπει να βγει να ζητήσει δημόσια μία συγγνώμη. Πραγματικά το λέω. Διότι αυτό που είπε χτες ως θετικό για εκείνον, ότι αφήστε με ρε παιδιά, το χρεώνομαι εγώ. Δεν μπορεί τη δόξα μου να την πάρει η Τρόικα. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα για καλές πράξεις ότι ήθελες να πάρεις μια δόξα. Αλλά να πάρεις μια δόξα όταν αφήνεις όλο τον κόσμο ακάλυπτο και άνεργους, τι να πω. Και μάλιστα επιστήμονες, δεν ξέρω τι να σας πω. Στην κρίση του κόσμου. Κοιτάξτε, δείτε ποια είναι η αντίθεση. Συγχρόνως ο Υπουργός πριν ένα μήνα ανακοινώνει τη λειτουργία 24ωρης βάσης των κέντρων υγείας της Αττικής. Ναι. Σήμερα τα κέντρα υγείας της Αττικής, περιμετρικά που υπάρχουν, δεν λειτουργούσαν με 24ωρη βάση γιατί υπήρχε πρόσβαση στα νοσοκομεία. Ναι. Τώρα λειτουργούμε τα κέντρα υγείας της Αττικής 24ωρη βάση και πάμε να κλείσουμε το νοσοκομείο.
Βέβαια. Πάμε να βέβαια. Λοιπόν, είναι από τα θέματα που σημειώνουμε και εμείς, γιατί έχουμε και μια κουβέντα. Και νομίζω την εξέλιξη, ναι, την εξέλιξη θα τη θέλουμε να μας την πείτε και να βγούμε να την πούμε στον αέρα και να έχουμε θετικά αποτελέσματα, κύριε Κροντιρά. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ μέχρι σήμερα, επειδή αυτά που σας είπα σήμερα τα λέω τουλάχιστον 1,5 χρόνο, δεν περιμένω να έχω καμία εξέλιξη. Είπαμε μόνο εάν υπάρχει εξέλιξη από πλευράς της δικαιοσύνης, αν η εισαγγελία επιληφθεί γρήγορα, ναι. Ακριβώς, που είναι αρκετά, υπάρχουν στοιχεία μέσα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βάσιμα, όσον αφορά ότι υπάρχει δυνητικός κίνδυνος του πληθυσμού της Θήνου. Ότι και μετά, σας είπα, και είναι η τελευταία μας προσπάθεια. Δηλαδή το να κάνουμε συσκέψεις παρασυσκέψεως, να λέμε ότι θα το λύσουμε και τελειώσαμε, το θέμα το πρακτικό, σας είπα. Ήμουν πριν ένα μήνα στη Αθήνα για αυτό το θέμα, γύρισα στο νησί και είπα: OK, προχωράμε, θα έρθουν αγροτικοί. Πού είναι όμως, πάμε από κακό στο χειρότερο. Και μπαίνουμε σε ένα χειμώνα. Πολύ δύσκολο. Με ό,τι σημαίνει αυτό και με τον κόσμο με δεκάδες προβλήματα και το στοιχειώδες θέμα της υγείας να μην μπορεί να νιώθει μια ασφάλεια. Είναι τραγική κατάσταση πραγματικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και ας ελπίσουμε η επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία να είναι με θετικά αποτελέσματα. Και ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, είναι θλιβερό να βλέπουμε ότι η μόνη από τις λίγες ομόφωνες αποφάσεις που λαμβάνονται από ένα δημοτικό συμβούλιο να είναι για μια μηνυτήρια αναφορά με τέτοιο περιεχόμενο. Είναι θλιβερό. Γιατί πουθενά δεν συμφωνούν τα μέλη ενός δημοτικού συμβουλίου. Εδώ συμφωνήσατε και είναι από τις λίγες ομόφωνες αποφάσεις. Δυστυχώς, για ηρωνία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και θα το κοιτάξουμε κι εμείς. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ήταν ο Δήμαρχος της Τίνου, ο κ. Παναγιώτης Κροντιράς.